Κυρίε και κύριοι, στο φως της δημοσιότητας ήρθαν πέντε πολυσέλιδες και εξαιρετικά αναλυτικές διαθήκες του Μίκη Θεοδωράκη, μέσα από τι οποίες Μαρία Δουρουδίου, ο μεγάλος μας μουσικοσυνθέτης, δίνει σαφέστατες λεπτομέρειες και οδηγίες σχετικά με τη διαχείριση όλων όσων άφησε πίσω του. Επιθυμία του Μίκη Θεοδωράκη Εύα, όπως ακριβώς προκύπτει μέσα από τις διαθήκες του, είναι το σπίτι του στην περιοχή της Ακρόπολης, μαζί με όλα τα υλικά υπάρχοντά του, να λειτουργήσει στο μέλλον ως μουσείο το οποίο θα διαχειρίζεται το κράτος. Λέει χαρακτηριστικά στη διαθήκη του που συνέταξε τον Ιού... Το του 2017. Όσον αφορά τα προσωπικά μου αντικείμενα που υπάρχουν στην οικία μου επί τη οδού επίφανου 1, που ανήκουν σε μένα, εφόσον έχουν αγοραστεί από εμένα ή έχουν δοθεί ω δώρο σε μένα και επομένω αυτά μπορώ να τα διαθέσω, ορίζω λοιπόν να παραμείνουν στο σπίτι αυτό εφόσον μετατραπεί σε μουσείο με ευθύνη των αρμόδιων υπηρεσιών του κράτου και όχι των σημερινών ιδιοκτητών του. Διαφορετικά να παραδοθούν στη Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη τη Ελλάδο, Λίλιαν Βουδούρη. Με διακριτικό τρόπο μέσω τη διαθήκη του, ο Μίκη Στοδωράκη αναφέρεται και στον Νίκο Κουριέβα, χωρί ωστόσο. Όσο να αναγνωρίζει συγγενική σχέση, λέει, ο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό Μίκη Ρέιντιο ξεκίνησε εδώ και περίπου δύο χρόνια με πρωτοβουλία του Νίκου Κουρί Θεοδωράκη. Όπω υπογράφει και τον θεωρώ ω ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που μου έχουν γίνει εκπέμποντα τη μουσική μου από τα λαϊκά μου τραγούδια μέχρι τι όπερε να απαλλαγεί από την υποχρέωση καταβολή πνευματικών δικαιωμάτων, ώστε να διευκολυνθεί έτσι η συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου του. Παρακαλεί μάλιστα, Εύα την οικογένεια να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να τον βοηθήσουν σε αυτή του την προσπάθεια. Μαρία Δουρουδή, σε ευχαριστούμε.